Γιάννη, του κυρίου Σαμαρά, να διαγράψει τον βουλευτή. Να διαγράψει τον κύριο Νικολόπουλο από την κοινοβουλευτική ομάδα τη Νέα Δημοκρατία και βέβαια να παραπενθεί και στην αρμόδια επιτροπή για διαγραφή και από το κόμμα τη Νέα Δημοκρατία. Πώ ξεκίνησαν όλα, Α, Ξεκίνησαν από ένα σχόλιο του πρώην Υφυπουργού Εργασία στο Twitter. Μπορούμε να το, το δούμε. Λέει λοιπόν ότι εμφανέ το στρατηγικό αδιέξοδο, η σημαία τη επαναδιαπραγμάτευση όνειρο ήταν, τη λησμονήσαμε. Ο λαό ξεπνεωμένο τι να περιμένει, την τροϊκανή επίοικια ή την τιμωρια. Και δεν ήταν το μοναδικό σχόλιο βέβαια από την πλευρά του κύριου Νικόλοπουλου. Τουλάχιστον, έτσι όπω λένε, από το περιβάλλον του μεγάλου Μαξίμου. Μπορώ να σου πω ότι ο κύριο Νικολόπουλο από τη στιγμή που έπαψε να είναι η Εργασίας, εργασία, έκανε αρκετέ δηλώσει, τοποθετήσει, ακόμη και συγκεντρώσει λένε, στι οποίε ήταν εντελώ αντίθετο και με αυτά τα οποία αυτή τη στιγμή πρεσβεύει η κυβέρνηση και τι πεπιθήσει τη. Κυβέρνησης, αλλά α, βέβαια και το τι ακριβώ θα γίνει από το Σεπτέμβριο και μετά. Ε, μάλιστα, θυμάμαι, θυ, θυμούνται όλοι ότι ο κ. Νικολόπουλος είχε αφήσει ανοιχτό και το ενδεχόμενο να καταψηφίσει mm. ε, κάποια μέτρα. Τώρα, ε, αυτό το οποίο πρέπει να πούμε για το ρεπορτάζ είναι ότι ο Πρωθυπουργό ενημερώθηκε, πληροφορίε λένε, γύρω στι 10.30 11 το πρωί. Ήταν άμεση Ξ... αντίδραση. Ήταν άμεση αντίδραση και μάλιστα ε, χρησιμοποίησε και τη φράση Δεν πάει άλλο Κάποιου συνεργάτε του. Τι όταν... απαντά ο κύριο Νικολόπουλο, Γιάννη. Λοιπόν, ο κύριο Νικολόπουλο ε, έβαλε μια γραπτή ε, ανακοίνωση. Λέει: Θα, θα δούμε ένα α, απόσπασμα αυτή. Λέει: Οι δικέ μου επάλξει αγώνα δεν άλλαξαν ποτέ. Ακόμα και όταν ο πολιτικό μου μέντορα κύριο Στεφανόπουλο αποχωρούσε κάποτε από την παράταξη ή όταν αποχωρούσε από αυτή ο σημερινό πρωθυπουργό και πρόεδρο τη Νέα Δημοκρατία, καθώ και όσοι άλλοι κατά καιρού έφυγαν από αυτή. Εγώ θα είμαι εδώ, για άλλου δεν βάζω το χέρι μου στη φωτιά, Όχι. λέει ο κύριος Νικολόπουλος. Ε, να σου πω μόνο, λίγα ότι οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο κύριο Νικολόπουλος αύριο θα στείλει μία επιστολή στον κύριο ε, Τραγάκη, με την οποία θα ζητά την αναβολή της συνεδρία της Επιτροπής για τη διαγραφή του από το κόμμα, διότι έχει βάλει υποψηφιότητα για γραμματέα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Γιάννη Τζούνα.